Περιοδικούς ελέγχους στην παραλία Μάκρης και Δικέλων πραγματοποίησε η Δημοτική Αστυνομία για τυχόν παραβάσεις παράνομης εναπόθεσης κλαδιών, μπάζων και πάσης φύσεως απορριμμάτων, ενώ υπενθυμίζεται πως η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποίησε εκτεταμένους καθαρισμούς της παραλίας, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία να υλοποιείται στη βάση συνεργασίας του Κεντρικού Δήμου με τις Δημοτικές Κοινότητες. Όπως δήλωσε και στην κάμερα της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μάκρης, αυστηροί παραμένουν και οι έλεγχοι για άσκοπες μετακινήσεις προς τους οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Μάκρης Δικέλων βάσει των περιοριστικών μέτρων που έχουν παραταθεί έως τις 4 Μαΐου, ενώ έχουν επιβληθεί ελάχιστα πρόστιμα με την πλειονότητα των κατοίκων να έχουν συμμορφωθεί. Έπειτα από την καθαριότητα που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έχουν προγραμματιστεί έλεγχοι καθημερινά στα σημεία από την παραλία της Μάκρης μέχρι την παραλία Δικέλων και Μεσημβρίας, προκειμένου να εντοπιστούν άτομα τα οποία προχωρούν σε ανεξέλεγκτη εναπόθεση κλαδιών, μπάζων και διαφόρων ειδών απορριμμάτων. Προς το παρόν δεν έχουμε εντοπίσει κάποιο φαινόμενο παράνομης ρήψης και εναπόθεσης. Ευχόμαστε να διατηρηθεί η κατάσταση έτσι όπως είναι, όμορφη και καθαρή, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και αυτή την όμορφη εικόνα που πρέπει να παρουσιάζουν τα χωριά και οι οικισμοί, εν όψη μάλιστα και της τουριστικής περίοδου, όπου ευχόμαστε σύντομα να ξεκινήσει και να επιστρέψουμε στην ομαλότητα και στην καθημερινότητα. Έγιναν έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία και για άσκοπες μετακινήσεις ή δεν είναι έλεγχοι? Φυσικά γίνονται και έλεγχοι καθημερινά από την αστυνομία για άσκοπες μετακινήσεις, ναι. Έχουμε εδώ φαινόμενο, δηλαδή ανθρώπους που έχουν ακούσει τα κτήματά τους, ξέρετε, τις έχουν ενημερώσει? Βέβαια, ενημερώνομαι καθημερινώς. Δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά. Συνήθως οι παραβάσεις αφορούν κάποιος που έχει ξεχάσει χαρτιά, έντυπα ή την ταυτότητά του.